Καλησπέρα σε όλους και πάλι στο κανάλι της Knowledge και σήμερα θα μάθουμε μαζί να φτιάχνουμε τσάντα μακραμέ φάκελο που είναι ιδανική ακόμα και για αρχάριους. Έχω χρησιμοποιήσει νήμα νούντλ, έχω κόψει 16 κομμάτια 2-20 και ένα κομμάτι 1,5 μέτρο. Το κομμάτι του 1,5 μέτρου θα το χρησιμοποιήσω για να περάσω όλα τα υπόλοιπα αφού τα διπλώσω ακριβώς στη μέση. Τα περνάμε με τον τρόπο που σας δείχνω, κάτω από το κορδόνι μέσα στη θηλίτσα. Και σφίγγω καλά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλου είδους κορδόνι. Απλά για αρχάριο, το νουτ θα τον βοηθήσει αρκετά. Είναι εύκολο στην χρήση του, αρκετά. Τα έχω περάσει όλα όπως βλέπετε. Θα κάνω στην άκρη για να μην μπερδευτώ τις άκρες από το κορδόνι που τα πέρασα τα υπόλοιπα πάνω. Και θα δουλέψω με τετράδες. Γι' αυτό, ό,τι και να φτιάξετε, ό,τι μέγεθος και να θέλετε να φτιάξετε, πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 4 τα κορδόνια που θα βάλετε. 4, 8, 12 κλπ. Τώρα εγώ που τα έχω διπλωμένα είναι 32 συνολικά τα κορδόνια μου. Λοιπόν, θα βγάλω 2 και 2 κορδόνια από την κάθε άκρη μου και με τις τετράδες που θα προκύψουν θα κάνω τετράγωνο κόμπο. Ο τετράγωνος κόμπος, για όποιον δεν το ξέρει, είναι τα δύο μεσαία είναι η βάση μου. Βάζω το δεξί πάνω από τη βάση, το αριστερό πάνω από το δεξί και συνεχίζω το αριστερό κάτω από όλα και μέσα στη θηλιά που είναι στα δεξιά μου. Ξαναπαίρνω τη δεξιά κλωστή, την πάω κάτω από τη βάση, την αριστερή κάτω από τη δεξιά και συνεχίζει πάλι αριστερή πάνω από όλα και μέσα στη θηλιά που έχω πάντα στα δεξιά μου. Θα υπάρχει αντίστοιχο link και από κάτω για το τετράγωνο κόμπο. Και συνεχίζω και κάνω το ίδιο σε όλες τις τετράδες, εκτός είπαμε από τις δύο τελευταίες ακριανές που έχω βγάλει. Στην δεύτερη σειρά θα τις ξαναβάλω τις ακριανές 2 και 2 αντίστοιχα που έχω βγάλει, δηλαδή μία τετράδα στο σύνολο και θα ξανακάνω τετράγωνους κόμπους. Αλλά πώς? Την ακριανή τετράδα, τις ακριανές μάλλον δύο τετράδες, θα τις κάνω ακριβώς όσο μου επιτρέπει από πάνω σειρά. Θα κοιτάξω να είναι λοιπόν ευθεία, δεν θα σφίξω παραπάνω, όσο μου επιτρέπει η παραπάνω σειρά. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Στην τρίτη σειρά, πάλι αντίστοιχα όπως καταλαβαίνετε, θα ξαναβγάλω 2 και 2 από κάθε άκρη. Θα είμαι λοιπόν μείον μία τετράδα, σειρά παρασειρά και θα δουλεύω το τετράγωνο κόμπο. Αυτό για να μπορώ τους επιμέρους κομμάτια να τα κάνω ένα. Άλλωστε, ύφασμα φτιάχνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, οι δύο κεντρικές είναι οι βάσεις, βάζω τη δεξιά πάνω από τη βάση, την αριστερή πάνω από τη δεξιά και συνεχίζει αριστερή κάτω από όλα και μέσα στη θηλιά που έχω πάντα στα δεξιά μου. Και συνεχίζω πάλι με τη δεξιά κάτω από τη βάση, αριστερή κάτω από τη δεξιά και συνεχίζει πάνω από όλα και μέσα στη θηλιά που έχω πάντα στα δεξιά μου. Για όποιον ξέρει το τετράγωνο κόμπο με διαφορετικό τρόπο, έχουμε πει ότι είναι ένας ανεξάρτητος κόμπος, μπορεί να το κάνει όπως ακριβώς το γνωρίζει. Εμένα με νοιάζει απλά να μην ξεχνάτε σειρά παρασειρά να βγάζετε 2 και 2 κλωστές από κάθε άκρη. Όπως βλέπετε και εδώ, οι μονές είναι μείον 2 από κάθε πλευρά, οι ζυγές έχουν όλες τις κλωστές μέσα. Άρα τα μονά μείον 4 στο σύνολο, οι ζυγές σειρές έχουν όλα τα κορδόνια μας. Έχω λοιπόν κάνει συνολικά 28 σειρές. Θα διπλώσω στη μέση το κομμάτι που έχω φτιάξει και αυτό που θα κοιτάξω πώς το διπλώσω είναι στην ουσία στο πλάι να πέφτει θηλιά με θηλιά
ακριβώς απέναντι. Τα όμοια λοιπόν να είναι απέναντι. Θα συνεχίσω λοιπόν για 8 ακόμα σειρές, αλλά πώς? Πετώντας κάθε φορά σε κάθε σειρά από 2 και 2 σε κάθε άκρη. Δηλαδή θα είμαι μείον μία τετράδα σε κάθε σειρά. Προσοχή, μην μπερδευτώ με τα κορδονάκια που έχω περάσει πάνω τις κλωστές. Αυτά θα μου χρησιμεύσουν για να ενώσω μετά τη τσάντα. Οπότε, μείον 2 και 2 σε κάθε σειρά για να φτιάξω το τριγωνάκι. Θα φθήνουν λοιπόν οι σειρές και θα σχηματιστεί το τριγωνάκι μου. Αρχίζω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, δεν ξεχνάω σε κάθε σειρά να βγάζω 2 και 2, μέχρι στο τέλος να μείνει μία μόνο τετράδα στο κέντρο. Και φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία τετράδα. Διπλώνω πάλι στη μέση τη τσαντούλα. Έχοντας τις 8 σειρές τελευταίες που έκανα μπροστά, σαν καπάκι, και είπαμε ότι δεν ξεχνάω στην άκρη να πέφτουν οι θηλιές απέναντι στις θηλιές, τα όμοια. Εγώ το γατζώνω με το πιαστράκι μου, εσείς κάντε το όπως εξυπηρετεί τα δικά σας χέρια. Και θα ξεκινήσω λοιπόν κάνοντας οριζόντια δεσιά, δηλαδή θα πάρω την ακριανή, όχι αυτή που είχα περάσει πάνω τις κλωστές, την ακριανή από αυτές που δούλευα. Όλες οι άλλες θα έρχονται πίσω από αυτήν τη μία τη βάση, θα τις κάνω και κομπάκι στο τέλος για να την ξεχωρίζω, και έτσι όπως έρχονται από πίσω, σχηματίζοντας δεξιά θηλιά, θα κάνω 2 μισούς κόμπους από πάνω. Άρα, ένας, 2 και κρατάω σταθερά τη βάση, βλέπετε, μέχρι εκεί που θέλω να φτάσει. Έτσι θα δουλέψω τη μισή τσάντα, το μισό καπάκι. Το άλλο μισό καπάκι θα το δουλέψω αντίστοιχα, παίρνοντας την ακριανή από την αριστερή πλευρά και δουλεύοντας τις άλλες μισές κλωστές, κάνοντας πάλι οριζόντια. Πόσο όμως τώρα, γιατί ιδίως για τους δεξιόχειρες είναι ανάποδο αυτό. Θα παίρνω πάλι από πίσω, θα μου έρχονται οι οδηγοί, οι πολλές οι κλωστές, και μπροστά, πάνω από αυτές θα είναι πάντα η βάση. Και θα σχηματίζουν θελίτσα προς τα αριστερά, γιατί εκεί θέλω να τις πάω, κάνοντας 2 από πάνω κόμπους. Δεν ξεχνάω να κρατάω σταθερά τη βάση μου. Άρα, βλέπετε. Αριστερή θηλίτσα και 2 από πάνω κόμπους. Μέχρι να έρθει στο κέντρο και να συναντήσει την άλλη, την άλλη βάση που ερχόταν από τα δεξιά και να τις ενώσω. Θα τις ενώσω με 2 εναλλάξ μισούς κόμπους. Δηλαδή θα πάρω πρώτα
τη δεξιά πάνω από την αριστερή και μετά την αριστερή πάνω από τη δεξιά, για να τις μπλοκάρω στην ουσία και να μην μπορεί να μολυθεί. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της ένωσης. Βλέπετε, έχω βάλει τις θηλιές απέναντι στις ίδιες θηλιές με την κλωστούλα που είχα περάσει αρχικά τα κορδόνια μου. Θα το περνάω σαν να το ράβω με δύο μισούς κόμπους, στους οποίους θα μπαίνω μέσα στις θηλιές που δημιουργούνται μέσα στο κυκλάκι. Βλέπετε ότι μπαίνω μέσα. Δύο λοιπόν μισούς για να σταθεροποιείτε. Έτσι θα μου φτιάξει γύρω γύρω μπορτούρα σαν πλαίσιο. Αν ήθελα να την κάνω πιο ευρύχωρη, αλλά θα μου τρώγε λίγο από τις διαστάσεις, θα τη γύρναγα τούμπα μετά, το μέσα έξω, οπότε θα μου δίνει όγκο. Υπάρχει αντίστοιχο βιντεάκι, θα σας το έχω από κάτω. Σήμερα όμως θα μου άρεσε να φαίνεται πιο μεγάλη εξωτερικά. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν λειτουργώ και από την άλλη πλευρά. Επειδή το νήμα που χρησιμοποιώ δεν είναι πλαστικό, δεν είναι πολυεστερικό, οπότε δεν καίγεται, ό,τι κάνω θα έχει να κάνει με κόμπους και περάσματα μέσα από τις θηλιές, για να μην φαίνεται ό,τι νήμα περισσέψει. Δηλαδή βλέπετε εδώ ότι προσπαθώ, βρίσκω μία θηλιά, το περνάω από μέσα και μετά πάλι από μέσα κάνοντας κόμπους πριν κόψω ό,τι περισσεύει με το ψαλίδι ή το κρύψω από τη μέσα πλευρά. Κόβω τα κρόσια μου πάντα μεγαλύτερα από το τελικό μήκος που θέλω και μετά κάτω-κάτω θα κάνω κόμπο βαρελάκι με τέτοιο τρόπο που να το σπρώχνω και να φτάνει ακριβώς στην άκρη. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές δημιουργίες!